και προημιτελική φάση του κυπέλου γυναικών. Το πρώτο παιχνίδι στη Λεμεσό, πριν περίπου από ένα μήνα, αρχές Δεκεμβρίου, τελείωσε με νίκη των Ladies 3-0. Το σκορ άνοιξε η Χμήροβα στο 30 λεπτό. Η Γιάννο έκανε το 2-0 στο 43 και η Χαρά Χαραλάμπους με αυτόν τον γκολ στο 86 διαμόρφωσε το τελικό αποτέλεσμα. Ξεκάθαρο από το σκορ του πρώτου αγώνα, όπως υπάρχει φαβορή για πρόκριση στην επόμενη φάση. Όμως το ποδόσφαιρο ποτέ μιλες ποτέ. Υπάρχουν και οι απουσίες και σίγουρα είναι διαφορετική η κατάσταση σε σύγκριση με πριν ένα μήνα, όπως μας είπαν και νωρίτερα στον αέρα από την Λευκοθέα. Η Λευκοθέα προέρχεται από την ήττα στο τελευταίο της παιχνίδι για το πρωτάθλημα απέναντι στον Άρη, και πήρε το προβάδισμα λίγο πριν τη λήξη του πρώτου ημιχρόνου. Συνέχεια δέχτηκε την ανατροπή και έχασε με 2-1. Όμως ίσως ήταν η καλύτερη εμφάνιση μετά από αυτό το αρνητικό σερί που ξεκίνησε στα μέσα Νοεμβρίου. Ανατροπή και για τις Ladies, αλλά με νίκη, κερδίζοντας την Ομόνια με 3-1 εντός έδρας. Είχε προηγηθεί η Ομόνια και ήρισαν οι παίχτρες του Λοράν Φασότ σε 3-1 και προφανώς έχουν και αυτές ανεβασμένη ψυχολογία. Είναι και στην κορυφή του πρωταθλήματος μετά την νίκη που πέτυχαν απέναντι στην Νέα Σαλαμίνα Αναγέννηση Πύργου στις 12 Δεκεμβρίου και με αυτή την νίκη πέρασαν στην πρώτη θέση του πρωταθλήματος. Συνέχισαν να πηγαίνουν και πέρα με νίκες. Αντιμετώπισαν και τη Λευκοθέα στο τελευταίο παιχνίδι για το 2021 στις 19 Δεκεμβρίου. Την κέρδισαν με 9-0. Όλα έτοιμα για την σέντρα στο παιχνίδι μας. Έχουν πάρει όλοι τις θέσεις τους. Με τις λευκές εμφανίσεις είναι οι Ladies, με τις Mob είναι η Λευκοθέα Λατσιών, με τις φιλοξενούμενες να είναι στην σέντρα. Επιτυχία να ευχηθούμε βεβαίως και στις δύο ομάδες. Τελευταίοι ελέγχοι και είμαστε έτοιμοι για τη σέντρα σε πολύ λίγο. Χρυσογεωργίου παίρνει τα OK από τους βοηθούς τους και βεβαίως τα διαδικαστικά που περιλαμβάνουν και διακριτικά στους πάγκους για να μην υπάρχει μπέρδεμα. Σέντρα τώρα στο παιχνίδι. Πάμε και νωρίτερα με τις λευκές εμφανίσεις. Είναι οι Ladies που επιτίθενται από δεξιά προς τα αριστερά. Με τις Mob εμφανίσεις είναι η Λευκοθέα Λατσιών που επιτίθεται από αριστερά προς τα δεξιά. Πρώτες πάσες στο match είναι για τις Ladies. Βλέπω έτσι λίγες αλλαγές σε σύγκριση με το πώς δείξαμε το πλάνο στο ξεκίνημα, στο pre-game δηλαδή. Θα δούμε όμως περισσότερα σε λίγο και με την εξέλιξη του match. Βάλα στα χέρια της Anderson, που θα ψάξει την Λέστερ, την αρχηγό, στο κέντρο άμυνας. Με την Γιάννου και τη Χάκμαν τελικά να είναι στην μεσαία γραμμή. Λίγο πιο μπροστά η Χμήροβα. Η Μαριλένα Γεωργίου αγωνίζεται στο αριστερό άκρο και η Ρίξ είναι στο κέντρο άμυνας πλάι στην Λέστερ. Ιωάννου και Αμπράμου αριστερά και δεξιά αντίστοιχα στην άμυνα, στα άκρα δηλαδή αυτής. Ενώ σε ό,τι αφορά στην Λευκοθέα Λατσιών, βλέπουμε το σχήμα είναι αυτό που δώσαμε στο ξεκίνημα με την Γιωργατζή που περιμένει μπάλα να είναι στην κορυφή. Ήταν δυνατή παλιά. Μπάλα κατέληξε στα χέρια της Άντερσον. Λέστερ ανεβάσει κοντά της η Χάκμαν. Θα ψάξει όμως την Χμήροβα. Κέρδισε η Γεωργίου στην Φρίτα. Αυτή με τη μία ψάξε τη Χμήροβα. Ήταν λίγο δυνατή πάσα. Πάει πλάγια η μπάλα. Θα προλάβει η Χμήροβα, θα χάσει όμως και θα παραχωρήσει πλάγιο η Χαρίκλια Κώστα. Με την Ιωάννου να εκτελεί το πλάγιο για τις Ladies. Φρίτα της κατέβασε, Ιωάννου, τώρα η Γεωργίου πήγε να ελευθερωθεί. Πίεση όμως έφερε κέρδος για την Λευκοθέα, αν και βρίσκεται αρκετά στην αμυνά της και αυτό δυσκολεύει το έργο της να ελευθερωθεί. Η Μιχαήλ ελευθερώνεται ωραία και δίνει την πάσα πιο μέσα. Η Χαραλάπουτς προσπάθησε να ανεβάσει, θα χάσει όπως την μπάλα και αυτή καταλήγει στην Ρίξ, η οποία θα γυρίσει στην Άντερσον. Λέστερ ανεβαίνει αρκετά μέτρα από το κέντρο άμυνας. Δίνει στην Χάκμαν αυτή η υποπίεση πίσω στην Άντερσον.
Ακούμε ήδη τις πρώτες οδηγίες από τους δύο πάγκους. Θα πάμε σε λίγο στον Ανδρέα Ψάλτη να μας πει για τα πρώτα λεπτά και τι έρχεται από τους δύο πάγκους, όπως και για το σύστημα που παίζουν οι δύο ομάδες. Περιμένουμε λίγα λεπτά να συλλέξει τις πληροφορίες που χρειάζονται. Η πάσα τώρα βγαίνει για την Φρίτα, είναι όμως σε θέση offside. Έτσι δεν υπάρχει συνέχεια στην φάση. Βλέπουμε εδώ την φάση. Εδώ σίγουρα η κάμερα δεν είναι συνευθεία, αλλά φαίνεται κάπως μπροστά. Πριν τα μπορεί να παίρνουμε βεβαίως και όρκο. Η Μιχαήλ γύρισε πίσω. Η Κώστα. Μιχαήλ προσπαθεί να ελευθερωθεί. Κερδίζει η Χάκμαν που ψάχνει την Χμύροβα. Δεν τα κατάφερε. Η Χαραλάμπος παρενεύει. Κλέβει όμως η Γεωργίου. Ψάχνει με παλιά να διασπάσει την άμυνα της Λευκοθέας. Η μπάλα θα καταλήξει στην Χμύροβα. Ελευθερώνεται από δύο. Πολύ ωραία η Χμύροβα. Θα χάσει όμως από τρίτη αντίπαλο. Ήταν η κερή. Η Ιωάννου μαθιά παλιά προς την περιοχή. Κατέληξε στην Αχιλλέως. Προτιμήσει την κοντινή πάσα για να ψάξουμε γέμισμα μπροστά. Την κερή Γιάννου στην Ρίξ για να ανοίξει παιχνίδι και να υπάρξουν στηρίγματα. Ιωάννου γυρίζει πίσω στην Ρίξ. Χάκμαν Ιωάννου. Ρίξ και πάλι στην Λέστερ. Ρίξ. Ζητάει η Χάκμαν που είναι κοντά της. Ψάξε την Γεωργίου. Αυτή γυρίζει με τη μία προς την Ιωάννου. Είχε λίγο περισσότερη δύναμη και τα γυρίζει η μπάλα. Και ώρα πάμε για την πρώτη πόρτα. Ανάμεσα στους δύο πάγκους, εκεί που βρίσκεται ο συνάδελφος Ανδρέας Ψάλτης, να μας μεταφέρει τι έχει μαζέψει σε αυτά τα πρώτα λεπτά. Ανδρέα, καλημέρα εκ νέου. Καλημέρα, Αντρέα, από τον αγωνιστικό χώρο αυτή την φορά. Εντάξει, νομίζω είναι σαφές ότι οι Ladies έχουν την υπεροχή στο παιχνίδι, κυκλοφορούν καλύτερα την μπάλα από τα πρώτα μόλις λεπτά. Είναι η ομάδα που κυριαρχεί για την ώρα στο γήπεδο. Γι' αυτό και ο κύριος David Lloyd είναι ευχαριστημένος από τις προσπάθειες των παικτών του. Ζητά περισσότερη κίνηση και πιο γρήγορα η μεταβίβαση της μπάλας για να δημιουργηθούν προβλήματα. Από την άλλη, ο κύριος Ασπράκης θέλει περισσότερη. Α, δούμε τη φάση. Ναι, κλέβει Γιωργατζή και ανεβαίνει ανάμεσα σε τρεις. Ψάχνει το στήριγμα, έρχεται η Ανόγκη από αριστερά. Γιωργατζή παίρνει τη φάση πάνω της, πατάει τώρα. Εκ νέου στην Γιωργατζή σε τέτα τέτ. Βγαίνει η Άντερσον και με δεύτερη προσπάθεια μαζεύει. Ήταν καλή στιγμή αυτή για τη Λευκοθέα, η πρώτη στο μάτς. Βλέπουμε την φάση εδώ, πώς πήρε η Γιωργατζή. Η Άντερσον όμως βγήκε έγκαιρα και πήρε την μπάλα. Ξανά και ξανά, πώς έβαλε τον μπλοκ έγκαιρα η Άντερσον. Χμύροβα. Η Λέστερ, Αμπράμο, έψαξε την Φονσέκα, κνέω η Φονσέκα, δεν βρήκε την Χμύροβα. Ανδρέα, συνεχίζει στο σχόλιο σου αφού πέρασε η φάση αυτή. Ναι, έλεγα λοιπόν ότι οι Ladies κυκλοφορούν καλύτερα την μπάλα, ωστόσο η Λευκοθέα ήταν η ομάδα που απειλήσε λίγα λεπτά προηγουμένως. Ο κύριος Λόιτ έδωσε τα συγχαρητήρια στην τερματοφύλακα του για την επέμβαση που έκανε προηγουμένως. Ο κύριος Ασπράκης από την δική του πλευρά ζητά περισσότερη προσοχή και να μείνεται πιο μαζικά η ομάδα του όταν οι Ladies έχουν την μπάλα. Γενικά είναι και αυτός ευχαριστημένος από την προσπάθεια μέχρι τώρα στο παιχνίδι. Μάλιστα. Σε ό,τι αφορά τα σχήματα, αυτά που είπαμε και νωρίτερα, δεν ξέρω αν πρόσεξες κάτι διαφορετικό εσύ. Όχι, όχι. Μάλιστα. Λοιπόν, Χάκμαν στην Ιωάννου, στην Γεωργίου. Ιωάννου Χμύροβα και Ιωάννου εκ νέου στην Λέστερ τώρα. Πάμε και νωρίτερα, σκορ πρώτου αγώνα. 3-0 προβάδισμα για τις Ladies με τις Χμύροβα, Γιάννου και αυτοκόρ της Χαραλάμπους να διαμορφώσαν το αποτέλεσμα.
είναι η προημιτελική φάση του κυπέλου γυναικών. Δύο ομάδες πέρασαν άνευ αγώνα στην επόμενη φάση προκειμένου να σχηματιστούν τα ημιτελικά. Και θα μάθουμε περισσότερα βεβαίως σε λίγες μέρες για την επόμενη φάση, για την κλήρωση των ημιτελικών. Στο άλλο παιχνίδι, Ομόνια Λευκοσίας Νέα Σαλαμίνα Αναγέννηση Πύργου, που διεξάγεται αυτή την ώρα. Χωρίς αγώνα προκρίθηκαν η Λακατάμια και ο Άρης, που αναμένουμε βεβαίως την απόφαση σχετικά με τον αγώνα αυτό. Απόλλων Λιμνιών Άρης. Ιωάννου στην Ρίξ προσπάθησε να βρει Χάκμαν είτε Γεωργίου. Χαραλάμπους στο 0-0 το αποτέλεσμα στο άλλο παιχνίδι. Νέα Σαλαμίνα Ομόνια. Ανόκιε η Γιάννου, υπάρχει παίχτρια στο έδαφος. Βλέπουμε πως ακριβώς προήλθε ο τραυματισμός της Μαρίνας Πιερή, που δείχνει να είναι εντάξει και θα συνεχίσει κανονικά το παιχνίδι. Εδώ η σύγκρουση. Και συνεχεία τώρα στο παιχνίδι με την Λέστερ. Πίσω από την μπάλα να δίνει στην Χάκμαν. Στην Γεωργίου. Χάσει ωστόσο, δεν ήταν καλό το κοντρόλ της. Μιχαήλ. Η Αντρία Μιχαήλ. Η Χαραλάμπους. Μιχαήλ ήταν αυτή που καθάριζε την φάση και πάλι μπάλα σε αυτήν. Υποπίεση στην Φρίτα. Γυρίζει στο κέντρο άμυνας. Πήγε η Φονσέκα να βάλει τώρα πίεση με τη σειρά της. Δεν διελευθερώνεται. Πάει στην Οπόγκ. Ανόκιε. Κλέβει η Χμύροβα. Όχι για πολύ. Αλλά τώρα στο κέντρο άμυνας. Με την Ρίξ να δέχεται την πίεση από την Γιωργατζή. Να ελευθερώνεται πολύ ωραία όμως. Γεωργίου στην Ιωάννου. Η Γιάννου ψάχνει με βαθιά παλιά και θα βρει τη Γεωργίου. Θα προλάβει όμως και θα βγει η Αχιλλέως. Βλέπουμε την σέντρα νωρίτερα που έφερε σε πλεονεκτική θέση την Γεωργίου, όμως πρόλαβε και ήταν σε καλή θέση η Αχιλλέως. Και τώρα προϋποθέσεις για τη Λευκοθέα. Η Μιχαήλ από πλάγια. Γιωργατζή στα όρια της περιοχής μπαίνει μέσα. Γιωργατζή θα δοκιμάσει το σούτ σε αντίπαλο σώμα. Η μπάλα στα πόδια της Γιάννου. Για να γόψουν όμως οι παίχτριες της Λευκοθέας. Στη συνέχεια ένα σούτ που περνάει έξω. Εδώ το σούτ της Γιωργατζή που βρήκε σε σώμα. Κλιαρές διαμαρτυρίες για την φάση αυτή, ότι η Ρίξ έκανε χέρι, αλλά ήταν πολύ μένος στο σώμα. Μπάλα σε πλάγιο τώρα για τις Λέιτις. Αναμονή για επιστροφή της μπάλας την άλλη μεριά. Μετά το παιχνίδι αυτό και το break στο πρωτάθλημα, είναι ακολουθεί βεβαίως το πρωτάθλημα γυναικών, με τη Λευκοθέα να υποδέχεται εδώ την Γεροσκήπου, ενώ μεγάλο παιχνίδι για τις ladies αντιμετωπίζουν τον Άρη, μοναδική ομάδα που δεν κέρδισαν φέτος. Ήταν ισόπαλο το παιχνίδι του πρώτου γύρου και μέχρι την... μέχρι το παιχνίδι μάλλον απέναντι στη Νέα Σαλαμίνα να γεμίσει πύργου. Ήταν στη δεύτερη θέση, κέρδισαν και πέρασαν στην πρώτη. Μιχαήλ γύρισε, Γιάννου πήρε,
πήγε να περάσει πάρα στην Χμήροβα, σταμάτησε Ξένια Γεωργίου και τώρα η πας πίσω στην Αχιλλέως για να ξεκινήσει από εκεί η οργάνωση του παιχνιδιού. Υποπίεση του Μάζου, κλέβει η Φονσέκα στα όρια της περιοχής. Φονσέκα γυρίζει, μπάλα καταλήγει στα δίχτυα με αυτογκολ. Εδώ η Γεωργίου προσπάθησε να απομακρύνει την μπάλα, η μπάλα όμως κατέληξε στο πλεκτό. Αυτογκολ πιστώνεται στην Ξένια Γεωργίου. Βλέπουμε ξανά εδώ το γύρισμα, η προσπάθεια μάλλον, γύρισμα από την Φονσέκα, η προσπάθεια για απομάκρυση από την Γεωργίου και πως κατά λάθος έστειλε την μπάλα στο πλεκτό της δικής της ομάδας. Αυτό γκολ είχαμε, θυμίζουμε, και στο πρώτο παιχνίδι μεταξύ των δύο ομάδων. Ήταν το τελευταίο γκολ στο πρώτο παιχνίδι, τώρα είναι βεβαίως το πρώτο, αυτό που, το οποίο ανοίγει το σκορ. Θα δούμε την προσπάθεια αυτή των Ladies και να πάμε στον Ανδρέα Ψάλτη για το τι αλλάζει ή μάλλον τι έφερε αυτό το γκολ στους πάγκους των δύο ομάδων. Η μπάλα σε πλάγιο είναι υπέρ βεβαίως των Ladies, αφού ήρθε από μάκριση της Οπόγκ. Κάποιο λάθος έχει γίνει με την εκτέλεση του πλαγίου, αν έχω καταλάβει σωστά. Εκτελείται τώρα το πλάγιο. Απομακρύνθηκε η μπάλα από την Οπόγκ αρχικά. Τώρα στην Γιωργατζή. Και πάμε τώρα στον Ανδρέα Ψάλτη που έχουμε τον χρόνο. Άκουσα πως υποδέχτηκαν αυτό το γκολ στους δύο πάγκους. Φυσιολογικά χαμόγελα στον πάγκο των Ladies για το προβάδισμα που πήραν στο σκορ. Η αλήθεια είναι πως ήταν η ομάδα που κυριαρχούσε στον αγωνιστικό χώρο. Τελικά τον γκολ ήρθε από ένα λάθος της αντίπαλης ομάδας. Ο κύριος Λόιτ ζητά να κυκλοφορήσουν καλύτερα την μπάλα και να σταματήσουν τις μακρινές μπαγιές, να παίξουν το ποδόσφαιρο που ξέρουν. Αυτό είπε στις παίκτριες του λίγα δευτερόλεπτα μετά τον γκολ που έδωσε προβάδισμα στο σκορ στον Απολλώνα. Από εκεί πέρα ο κύριος Ασπράκης φροντίζει έτσι. Προσπάθησε μάλλον να ανεβάσει το ηθικό των παίκτριών του. Είναι και το ψυχολογικό κομμάτι μετά από ένα αυτόν γκολ. Γι' αυτό τους είπε ότι δεν έγινε κάτι, να συνεχίσουν την προσπάθεια και να προσπαθήσουν τουλάχιστον να βρουν και αυτοί τους χώρους, να κυκλοφορήσουν καλά την μπάλα για να δημιουργήσουν και αυτοί τις ευκαιρίες τους. Δεδομένο αυτό, είναι ένα αρκετά σημαντικό κομμάτι. Η ψυχολογία είχε να διαχειριστεί κάποια σήμερα αποτελέσματα παρά το πολύ καλό ξεκίνημα της ομάδας του στη σεζόν. Είχε ξεκινήσει αρκετά καλά στην πορεία, κάπου τα χάλασε μετά την ήττα από τη Νέα Σαλαμίνα, ακολούθησαν σε ρήτες και προφανώς έπρεπε να φτιάξει κάπως η κατάσταση. Είπαμε με τον Άρη προέβαλε αρκετή αντίσταση και ήταν αρκετά καλή, προηγήθηκε στο σκορ. Απ' την άλλη ο David Tuck σίγουρα αρκετά ευχαριστημένος με το γκολ, όπως και αν ήρθε αυτό, και διευρύνει το προβάδισμα που είναι στο 0-4 για την ομάδα του Απόλλωνα. Αχιλλέως που ο πίεση γύρισε στην Οπόγκ, κατεβάσει αυτή, έβαλε το μπλοκ για Μπράμο. Η Οπόγκ και πάλι, μπαλά θα καταλήξει όμως στην Χάκμαν. Η Λέστερ, Χάγκμαν, η Γιάννου, η Λέστερ ανεβαίνει στην Φρίντα. Αυτή έψαξε με την μία να βρει την Αμπράμο που πήγε για το overlap, όμως ήταν καλυμμένη πολύ καλά. Η Χάγκμαν δίνει στην Ιωάννου τώρα που έχει χορό. Ιωάννου στην Χάκμαν με λίγο χώρο. Θα δημιουργήσει την τρίπλα. Τώρα για την σέντρα προς την Χμήροβα. Απομακρύνθηκε η μπάλα. Η Χάκμαν
Καρεβάζει εκ νέου. Γυρίσμα στην Αμπράμο. Η Γιάννου. Η Χάκμαν ήταν κοντά της. Αυτή που τιμάει. Και πάνω πίσω στην Ρίξ. Η Ιωάννου. Η Γεωργίου. Προσπαθεί να σταματήσει η Μιχαήλ. Η μπάλα είναι σε κόρνερ για τις Λέιτις. Συνεχίζει την πίεση. Φιλοξενούμενες. Με την Χμίροβα και την Χάγμα να πηγαίνουν κοντά στην μπάλα για την εκτέλεσή του. Προφανώς με κάποια κομπίνα που δουλεύουν στις προπονήσεις. Η Γιωργάτζη είναι εκείνη για να βάλει, να δυσκολέψει την προσπάθειά τους. Η Χάκμαν είναι αυτή που παίρνει μπάλα, δίνει στην Χμίροβα. Πήγε για την σέντρα, απομακρύθηκε αρχικά. Η Γιάννου κλέβει όμως και βγαίνουν μπροστά με την Ανόκη. Είναι κοντά της η Οπόγκ, θα μείνει όμως πίσω για να καλύψει. Πάει τώρα πιο μπροστά για να πάρει μπάλα. Θα καταλήξει πιο μπροστά τώρα. Η Οπόγκ έτρεξε για το overlap. Να πάει δηλαδή πιο μπροστά από την παίχτρια που αγωνίζεται μπροστά της στην γραμμή. Έβαλε την άμυνα η Λέστερ και μπάλα είναι σε πλάγιο για τη Λευκοθέα. Η Γιωργατζή δεν καταφέρει να ελέγξει. Η Γιάννου τρέχει. Δεν καταφέρει να πάρει η Μιχαήλ. Βάζει όμως πίεση. Λίγο έφερε να... λίγο έλειψε μάλλον να φέρει κέρδος. Πάσα στην Φρίδα που είναι ανάμεσα σε δύο. Πάει να ελευθερωθεί. Βάζει καλή άμυνα η Τουμάζου. Μπάλα είναι σε πλάγιο για τις Λέιτις. Η Φρίδα τελικά θα αφήσει στην Ιωάννου. Πια ρίχνει μέσα στην περιοχή, αλλά εκεί που θα απομακρύνει η Ξένια Γεωργίου. Και η Ιωάννου σε νέο πλάγιο για τις Λέιτις. Χμίροβα. Ελευθερώνεται ωραία. Θα χάσει όμως από την άμυνα που έβγαλε η Μιχαήλ. Κόρνερ για τις Λέιτις. Χμίροβα και Χάκμαν εκ νέου. Στο σημείο αυτό, ενώ συνεννοούνται και με τις συμπαίχτριές τους για το τι θα ακολουθηθεί και αδιαδικασία δηλαδή στην εκτέλεση αυτού του κόρνερ. Βλέπουμε τη Λέστερ να προωθείται και αυτή, προφανώς οδηγεί από την τεχνική ηγεσία. Εκτελείται, κεφαλιά, βαλαμένη στην περιοχή, η Γιωργατζή τώρα θα την βγάλει εκτός, θα πάει όμως την Λέστερ. Θα κάνει το σούτ σε αντίπαλο σώμα, τρέχει η Ρίξ και παίρνει. Η Ρίξ πήγε να βρει την Χμίροβα. Έχετε πίεση η Μιχαήλ και προσπαθεί να ελευθερώσει την άμυνά της. Η Μασαρίς θα καταλήξει τελικά στη συμπαίχτρια, στην Χαραλάμπους. Προσπάθησε η Χαρικλία Κώστα να κάνει τη σύνδεση με την Μιχαήλ. Για λίγο πέρασε έξω και τώρα μάλλα είναι πλάγιο για τις Ladies. Με την Ιωάννου στην εκτέλεσή του. Υπόδειξη για το που ακριβώς πέραζε η μπάλα εκτός για να εκτελεστεί σωστά το πλάγιο. Στην Φρίτα. Νέο πλαγίο τώρα. Λοιπόν, κλείσαμε σιγά σιγά το πρώτο μισό του πρώτου ημιχρόνου στο δημοτικό γήπεδο Λατσιών. Εδώ πάει να γίνει το λάθος. Τρέχει Φονσέκα. 0-2. Από λαθασμένο γύρισμα δεν καταφέρε. Δεν υπολόγισε σωστά η Αχιλλέος. Και η Φονσέκα ήταν εκεί για να κάνει το 0-2.
Εδώ η Μπέν Φωνσέκα με τα γραφικό απόκτημα του καλοκαιριού για τις Ladies. Εδώ βλέπουμε το γύρισμα της Γεωργίου. Ξανά. Έτρεξε η Χιλέος, δεν πρόλαβε. Η Φωνσέκα ήταν εκεί. Πήρε την μπάλα και είπε ευχαριστώ. Το 0-2 λοιπόν για τις Ladies, πάνω που πήγαμε να πούμε για το μισό του πρώτου ημιχρόνου. Οι Ladies σε αυτό το σημείο σημειώνουν το δεύτερο τους γκολ και διευρύνουν το προβάδισμά τους. Δεν προτιμάτε. Φίχτα γαλιάζουν την πρόκριση, αν μπορούμε να το πούμε, αν και πολύ νωρίς ακόμη στο μάτς και στο ποδόσφαιρο ποτέ μιλές ποτέ. Κατεβάζει η Φρίντα, αλλά υπάρχει σφύριγμα. Λοιπόν, Ανδρέα, να σας ακούσουμε πώς υποδέχονται το δεύτερο γκολ στους δύο πάγκους και τι αλλάζει στο άλλο παιχνίδι που είναι σε εξέλιξη. Αρχικά να πούμε ότι είναι στο 1-1 το Νέα Σαλαμίνα Ομονία, το άλλο παιχνίδι. Με σκόρερ της Ροσέλο στο 10 και στο 13 την Παναγιώτου για την Ομονία. Εντάξει, αντιλαμβάνεσαι ότι με το 2-0 των Ladies, αν και είναι ακόμα νωρίς, πάρα πολύ δύσκολα θα έχουμε άλλη ομάδα στην επόμενη φάση. Ικανοποίηση στον πάγκο της ομάδας της Λεμεσού. Πολλά συγχαρητήρια στην Φοντσέκα, η οποία ήρθε φουριός από το προηγούμενο παιχνίδι κόντρα στην Ομόνια σήμερα εδώ στα Λατσά, με γκολ και ασίστ. Σήμερα σημειώνει άλλο έναν γκολ. Δεν είναι ικανοποιημένος από την άλλη πλευρά ο κύριος Ασπράκης. Βλέπει ότι... Να σε διακόψω να το πω τη Γεωργίου, γιατί είναι σε πλεονεκτική θέση. Γεωργίου, υπάρχει όμως ψωμένο σημαίακι. Συνεχίζει, Αντρέ. Έλεγα για τον κύριο Ασπράκη ότι βλέπει την ομάδα του ουσιαστικά με δύο λάθη να του στοιχίζουν δύο γκολ. Δεν είναι ικανοποιημένος από την προσπάθεια. Αντιλαμβάνεται βεβαίως ότι έχει απέναντί του μια ομάδα που είναι καλύτερη στον αγωνιστικό χώρο. Θέλει περισσότερη προσοχή ωστόσο, ειδικά πίσω στην άμυνα, όταν οι Ladies ανεβάζουν τις γραμμές τους και πιέζουν πιο πολύ. Και αντιλαμβανόμαστε και δύο ότι... έγινε λόγος για προβλήματα από την μεριά των Ladies και σίγουρα είναι διπλή χαρά, στο πούμε έτσι, ότι η ομάδα καταφέρνει όχι μόνο να διατηρήσει ο προβάδισμά της για πρόκριση, να το διευρύνει. Αυτό είναι πολύ, στα πολύ θετικά για την ομάδα και λογικό να υπάρχει απογοήτευση από την άλλη στην Λευκοθέα, γιατί έρχεται αυτά τα δύο λάθη να κάπως να στιγματίζουν την εικόνα του προηγούμενου μάτς, που ναι μεν ήθελε, αλλά ήταν πολύ βελτιωμένη. Ας μην ξεχνάμε και πώς έκλεισε τη χρονιά η ομάδα της Λευκοθέας απέναντι στη σημερινή της αντίπαλο, με κάποιες απουσίες μεν, αλλά με βαρύ σκορ. Ιωάννου Κώστα θα πάρει. Μιχαήλ θα χάσει, η Άντρια Μιχαήλ. Όμως η μπάλα θα πάει πίσω στην Αχιλλέως. Στο 27ο λεπτό. Το 0-2. Που διαμορφώθηκε από το 13ο και 23ο λεπτό. Αμπράμο στην Άντερσον. Χαραλάμπους. Δεν πέρασε η πάσα της. Στην Γιάννου Νιχμήροβα. Χάκμαν. Πολύ ωραία πάσα στην Γιάννου. Πολύ ωραίο συνδυασμός για τις Ladies. Γύρισμα τώρα δεν θα περάσει. Και πάλι Γιάννου όμως τώρα στην Φρίντα. Έκανε το σούτ αυτή. Ήταν άστοχο. Πιάνει την γνήμη της. Φαίνεται να αντιμετωπίζει ένα μικρό πρόβλημα. Προς τον Αστράγαλο. Τώρα βλέπω. Να δούμε την προσπάθεια της Γιάννου. Βρήκε σε ποδιά αντίπαλης. Προσπάθησε εκ νέου. Σκάβοντας την μπάλα προς την Φρίντα. Βλέπουμε εδώ. Σε σύγκρουση με την αντίπαλο. Και άκουσα μια οδηγία να έρχεται από τον πάγκο των Ladies.
Αν ακούσα σωστά, λέει στην Φρίτα να πάει αριστερά, Ανδρέα Ψαλτή. Να σας ακούσουμε, ναι, αφού υπάρχει αυτή η μικρή διακοπή. Ναι, αυτή είναι η οδηγία από τον προπονητή, να πάει στα αριστερά η Φρίτα. Έτσι, ενώ βλέπουμε εμείς τα γκολ, το αυτό γκολ αρχικά της Ξένιας Γεωργίου. Και η παρηγαριά από την Αχιλλέως. Και στη συνέχεια θυμίζουμε ένα λάθος στην άμυνα, στοιχίζει για το δεύτερο γκολ της Φοντσέκα. Είπαμε τουλάχιστον δύο φορές ως τώρα για το θέμα της ψυχολογίας, αλλά είναι πολύ σημαντικό καθώς δείχνει να βγάζει τις άμυνες τις σωστές η Λευκοθέα απέναντι στην Ladies, που όπως και να το κάνουμε είναι και η πρώτη επίθεση, αλλά υπάρχουν και παίκτριες αξίας μπροστά, από τη μέση και μπροστά. Έβγαλε τις άμυνες, ωστόσο πληρώνει δύο δικά της λάθη, γι' αυτό το λέμε ξανά και ξανά. Ήταν ένα στόχο να περιορίσει αυτή την επιθετική ορμή των Ladies, που παρά τα προβλήματα, λέμε ξανά και ξανά, υπάρχει υλικό και εμπειρία πρωτίστως στις πρωταθλήτριες τις μόνιμες τα τελευταία χρόνια, μια εξαίρεση που είχα δει και πρωταθλήμα πριν τρία χρόνια, δεν μετά πάει μνήμη μου απέναντι στην Μπαρσελόνα FA. Η Λέστερ στην Χμήροβα. Ανεβαίνουν με την Αμπράμου οι Ladies. Η πάσα προς τα μέσα. Εκεί είναι η Φρίντα από κοντά. Το 0-3 στο 30. Φρίντα προσθέτει και αυτή το όνομά της στον πίνακα του σκόρερ. Και πλέον έχουμε και το ίδιο σκορ που είχαμε στον πρώτο αγώνα από το 30 μόλις λεπτό. Πολύ ωραίο συνδυασμός. Έκρυψαν την μπάλα, μπορούμε να πούμε, οι παίχτριες. Τον Ladies. Εδώ το Finish με την Αμπράμο στην ουσία να δίνει την assist στην Φρίντα, η οποία δικαιώνει και τον προπονητή της στην επιλογή του να την τραβήξει στο αριστερό άκρο. Βρέθηκε στο κατάλληλο σημείο που ήθελε. Βλέπει η Χμήροβα όμως αντικανονικά, με φάουλ δηλαδή, στη Μιχαήλ. Με την αλλαγή δεν σημειώσαμε το προφανές ότι η Πρίτα ήρθε αριστερό άκρο, πήγε στο δεξί η Μαριλένα Γεωργίου και παίζει στην κορυφή η Μπέα Φοντσέκα. Η Χμήροβα παραμένει η παίχτρια που είναι πίσω από την παίχτρια που αγωνίζεται στην κορυφή. Βγαίνει και συχνά στα άκρα όπως τώρα. Χμήροβα ανάμεσα σε πολλές. Θα χάσει, θα πάρει Ιωάννου. Παραβγεί μπροστά. Στο έδαφος υπάρχει φάουλ για τις Ladies. Εδώ το φάουλ που κάνει η Ξένια Γεωργίου. Και να δούμε την εκτέλεση αυτού του φάουλ και να πάμε και στον Ανδρέα Ψάλτη. Χμήροβα θα μείνει μόνη πάνω από την μπάλα για την εκτέλεση αυτού του φάουλ. Χμήροβα εκτελεί απευθείας, μπάλα σε κόρνερ. Διώξε την μπάλα σε κόρνερ Γεωργίου. Όπως βλέπουμε σχετικά είναι το τρίτο κόρνερ για τις Ladies. Δεν έχουν κερδίσει ακόμη παίχτρες της Λευκοθέας. Οδηγείς για το πώς θα εκτελεστεί αυτό το κόρνερ στην Hackman, η οποία θα ψάξει την Γεωργίου. Και πάλι Hackman προσποίηση, η σέντρα προς την περιοχή, μπαλά είναι out. Όχι, νέο κόρνερ. Ακούω τον Τάκ να φωνάζει καλή ιδέα. Προφανώς για το σκεπτικό της εκτέλεσης του κόρνερ. Χμήροβα εκτελείται στο δεύτερο δοκάρι. Η απομάκρυση, και υπήρχε κόσμος εκεί. Η Γιάννου θα παραχωρήσει πλάγιο για τη Λευκοθέα. Λοιπόν, Ανδρέα,
τι αλλάζει στους δύο πάγκους. Άκουσα από τη μία μπράβο από τον πάγκο των Ladies και ηρεμία ζήτησε ο Ιωάννης Ασπράκης. Ναι. Απ' την άλλη. Εντάξει, αρέσει το ποδοσφαίρο που παίζουν οι Ladies, τον κύριο Τάκ, ο οποίος δεν έχει σταματήσει να δίνει ένα συγχαρητήρια στις παίκτριες του. Είναι αλήθεια ότι είναι η κυριαρχία ομάδα στον αγωνιστικό χώρο. Γιωργατζή τώρα στην Μιχαήλ. Από πλάγια θέση, Μιχαήλ. Θέλει το στήριγμα. Μπαίνει στην περιοχή Μιχαήλ. Θα ψάξει εκεί την Οπόγκ. Πήγε για τη μία το σουτ. Τη έβαλε άμυνα η Αμπράμο. Η Ανόγκια ήταν. Διορθώνω. Στην προσπάθεια αυτή, η Άντερσον θα δώσει στην Λέστερ. Συνεχίζει, Ανδρέα. Έλεγα λοιπόν ότι οι Ladies έχουν καταφέρει να επιβληθούν για τα καλά στο παιχνίδι. Αυτό αρέσει στον κύριο Τάκ, ο οποίος τους ζητά να συνεχίσουν την προσπάθεια και το ποδοσφαίρο που αποδίδουν ως τώρα στον αγωνιστικό χώρο. Από την άλλη, έχουμε αντίδραση από τον κύριο Ασπράκη, ο οποίος θα προχωρήσει την πρώτη του αλλαγή. Βλέπουμε το νούμερο 6, την Κυριακή Βασιλείου, να ετοιμάζει να περάσει στον αγωνιστικό χώρο. Δεν έχω αντιληφθεί ακόμα την παίκτρια που θα αποχωρήσει, ωστόσο αυτή θα είναι η πρώτη αντίδραση της ομάδας της Λευκοθέας μετά και το τρίτο γκολ. Μάλιστα, Μιχαήλ Κλέβη, θα δώσω λίγο κοντά σου για την αλλαγή. Γιώργατζή με την Ρίξ. Είναι λίγο πιο γρήγορη η Ρίξ, την προλαβαίνει σε αυτό το match-up. Και θα έχουμε τώρα την αλλαγή, που μας είπε δευτερόλεπτα πριν ο Ανδρέας Ψάλτης. Αποχωρεί από την άλλη μεριά η Ξένια Γεωργίου. Απογοητευμένη βεβαίως κυρίως και για το αυτογκόλ και προσπαθεί να ανανεώσει δυνάμεις στο κέντρο άμυνας του. Ο Ιωάννης Ασπράκης με την Κυριακή Βασιλείου να περνάει στο μάτς. Για την ώρα παραμένει εκεί που έπαιζε η Ξένια Γεωργίου. Νωρίς η πρώτη αλλαγή για τον coach της Λευκοθέας. Λοιπόν, κάτι που θα πρόσθετα, Ανδρέας, αυτά που μου έλεγες είναι το πρώτο ότι λες και μας άκουσαν οι παίχτριες των Ladies ότι σταματούσαν, να το πούμε, στις προσπάθειες έκαναν εξαιρετικά η Λευκοθέα στους συνδυασμούς που έφτιαχναν και δεν έφτιαξαν μια οργανωμένη για να έρθει γκολ, γιατί τα δύο πρώτα ήρθαν από λάθη της άμυνας της Λευκοθέας και το δεύτερο είναι ότι παρότι κερδίζει, παρότι είναι ευχαριστημένος, ο David Tuck δεν είπα λεπτό. Ναι, η αλήθεια είναι ότι δεν έχει σταματήσει να δίνει οδηγίες. Οι πλήστες εξ αυτών έχουν θετικό πρόσημο και είναι αυτό που έλεγα προηγουμένως, ότι είναι ικανοποιημένος από την προσπάθεια, ειδικά από το δεκαλέπτο και έπειτα, όταν ζητούσε να παίξουν με κάτω την μπάλα, με συνδυασμούς για να δημιουργήσουν τα ρήγματα. Αυτό έκαναν οι παίχτριες του από εκείνο το σημείο και έπειτα, και νομίζω αυτό φαίνεται και στον αγωνιστικό χώρο με τα δύο γκολ που πέτυχαν μετά το 0-1 του αυτού γκολ. Σωστά, ενώ η Οπόγκ είναι κάτω στην φάουλ που της έκανε, μετά το φάουλ μάλλον που της έκανε η Φονσέκα. Περιμένουμε τις πρώτες βοήθειες. Και βλέπω την... και διορθώσε με, Ανδρέα, κάνουμε λάθος. Βλέπω τη Χαραλάμπους να έρχεται λίγο πιο πίσω για το κέντρο άμυνας. Θα το δούμε όμως, να το συγχωρέψω στην πορεία, γιατί ακόμη δεν είδαμε κανονικά στη μέρη την ομάδα μετά την αλλαγή που έγινε. Θυμίζουμε, αποχώρησε στο 35 η Ξένια Γεωργίου. Μπήκε στη θέση της η Κυριακή Βασιλείου. Ναι, η Χαραλάμπους που σε αυτή τη φάση είναι στο κέντρο άμυνας. Ανεβαίνει η Κώστα, έψαξε την Άντρια Μιχαήλ. Και τώρα η Φρίντα, μακριά από το πεδίο δράσης της, θα γυρίσει στην Άντερσον. Στο 37ο λεπτό, όλα αυτά. Εκεί όντως παίζει η Χαραλάμπους, αν και παίζει και η Βασιλείου. Γεμίζει εκεί την άμυνα του Ασπράκης. Μάλιστα. Η Οπόγκ παραμένει ακόμη εκτός. Γεμίζει εκεί την άμυνα, το κέντρο άμυνας του προκειμένου να υπάρξει πρόβλημα. Υπάρχει ψωμένο σημαίακι για την Φρίντα. Ότι θα σε αντικανονική θέση.
εδώ ο λόγος που δεν έχουμε παιχνίδι πλέον είναι που ήταν σε θέση offside η Φρίντα. Αντρία Μιχαήλ θα χάσει από την Γιάννου. Μπαλά στην Φρίντα που πάει με την μία να βρει την Φονσέκα. Πατάει αυτή για την Χάκμαν. Πήγαν να αλλάξουν και να βρεθούν σε πλεονεκτική θέση οι Ladies. Δεν η φάση. Η Ανόκιε. Και απέναντί της τη Λέστερ. Ανόκιε έδωσε στην Γιωργατζή. Πήγε να ψάξει ξανά την Ανόκιε. Δεν τα κατάφερε. Η μπαλά στην Λέστερ. Φονσέκα. Η Γεωργίου, με συγχωρείτε. Φονσέκα αλλάζει συχνά θέση με την Χμίροβα στο κορυφή της επίθεσης. Και πιο πολύ πλέον σε στιγμές θυμίζει 4-4-2 το σύστημα των Ladies. Με τη Γεωργίου στο ένα άκρο, την Φρίτα στο άλλο. Προσπάθεια εδώ, εξαιρετική από τη Μιχαήλ. Μπαίνει στην περιοχή, παράλληλο γύρισμα, δεν πήγε η μπάλα ούτε στην Ανόκιε. Ούτε για στην Πιερή που περίμενα μέσα στην περιοχή. Λοιπόν, πάμε να στον Ανδρέα Ψαρτή να μας πει τι γίνεται στο άλλο παιχνίδι. Έχει το ενδιαφέρον του για την πρόκριση στην επόμενη φάση. Σ' ακούμε, Ανδρέα. Της Νέας Σαλαμινάς. Goal. Η Μαρινέλα Παναγιώτου στο 30 με πέναλτι. Αυτό είναι το σκορ του δεύτερου αγώνα. Στο σύνολο δηλαδή είναι 5-5. Ναι, ακριβώς. 4-4 με συγχωρείς. Όχι 5-5. Η Φρίτα. Ο Πόγκ είναι παίχτρια στο έδαφος. Είναι η Ειρήνη Μιχαήλ και η μπάλα θα περάσει εκτός. Εδώ η σύγκρουση με την Χμίροβα. Με εντοπίζει πρόβλημα. Φαίνεται η Μιχαήλ. Κάνω χαμηλά στο πόδι. Και οι σκέψεις από τον Ιωάννη Ασπράκη για το τι θα κάνεις σε ό,τι αφορά αλλαγή. Περνάει και η ιατρική ομάδα μέσα. Λοιπόν, Ανδρέα, πάμε κοντά σου αφού έχουμε λίγο χρόνο να δούμε αν έχεις συλλέξει κάτι τα τελευταία λεπτά από τους δύο πάγκους ό,τι αφορά οδηγίες ή τέλος πάντων σκεπτικό για τη συνέχεια, καθώς αντιλαμβάνεσαι έχουμε ένα ημίχρονο και κάτι στο παιχνίδι μας. Ναι, πήραν την ευκαιρία οι δύο προπονητές με την διακοπή να δώσουν τις οδηγίες στις παίκτριες τους. Βλέπω τον κύριο Τακ να δίνει συγκεκριμένες οδηγίες στην Μαρίνα την Πιερή. Γενικά από την γλώσσα του σώματος φαίνεται ικανοποιημένος από την προσπάθεια και πώς να μην είναι από το σκορ μέχρι στιγμής. Από την άλλη, ο κύριος Ασπράκης προχώρησε στην πρώτη του κίνηση. Η αλήθεια είναι ότι έχει πέσει κάπως ο ρυθμός μετά το 3-0, ωστόσο παραμένει το πρόβλημα που δεν μπορεί να δημιουργήσει ευκαιρίες η ομάδα των Λάτσιων. Παραμένει η Ειρήνη Μιχαήλ εκτός αγωνιστικού χώρου, αλλά φαίνεται να είναι καλύτερα και θα συνεχίσει το παιχνίδι. Δέχτηκε τις πρώτες βοηθείες από την ιατρική ομάδα της Λευκοθέας. Κάποιες μικροαλλαγές στον αγωνιστικό χώρο ενέργα του τραυματισμού και της αριθμητικής μειοψηφίας. Συντριπτικά υπέρ των Ladies η κατοχή της μπάλας, όπως είδαμε πάνω αριστερά. Λέστερ στην Ρίξ. Μιχαήλ είναι έτοιμη να περάσει στον αγωνιστικό χώρο.
Ειρήνη Μιχαήλ. Το Πόγκ, ενώ υπάρχει τώρα παίχτρια των Ladies στο έδαφος, είναι η Ελένη Γιάννου. Και να τα είναι όμως καλά και σηκώνεται. Επέστρεψε και η Ειρήνη Μιχαήλ. Πανήρχισε το παιχνίδι μετά από λίγες διακοπές και με όλες τις παιχτρίες μέσα και για τις δύο ομάδες. Η Γιάννου είναι εντάξει και η Μιχαήλ που πέρασε, θυμίζουμε, νωρίτερα. Η Ρίξ στην κεφαλιά, πάει μπάλα στην Ανόκιε που θα ψάξει στήριγμα, θα γυρίζει μπροστά. Η Μιχαήλ ζητάει, σε αυτή πάει μπάλα. Είναι όμως αρκετά δυνατή, δεν θα προλάβει. Η μπάλα είναι out για τις Ladies. Παραμένει το σχήμα, όπως είπαμε, για τις Ladies, αλλά και βεβαίως για την ομάδα της Λευκοθέας, με την Οπόγκ να παίζει στο κέντρο άμυνας μαζί με την Τουμάζου. Πλέον στο αριστερό άκρο είναι η Κυριακή Βασιλείου. Μικρές αλλαγές εσωτερικές που έκανε μετά την εξωτερική ο Ιωάννης Ασπράκης. Ιωάννου. Η Κώστα θα διώξει την Ιωάννου σε νέο πλάγιο. Είναι κοντά της η Φονσέκα. Αυτή θα ρίξει την μπάλα, θα την υποδεχθεί. Βάζει όμως κόντρα η Μιχαήλ. Η μπάλα είναι σε πλάγιο για τις Ladies. Στο τελευταίο λεπτό του πρώτου ημιχρόνου. Ιωάννου. Έριξε στην Χμήροβα. Η Μπέα Φονσέκα στην περιοχή έψαξε, αλλά δεν βρήκε την Γιάννου. Και θα ανεβάσει παιχνίδι Πιερή. Πάσα όμως δεν πέρασε προς την Ανόκιε. Ένα λεπτό θα είναι ο επιπρόσθετος χρόνος, όπως μας ενημερώνει ο Ανδρέα Ψάλτης. Ήδη μετράμε το λεπτό της καθυστέρησης. Η Ρίξ στην Άντερσον. Χάκμαν, Χμήροβα. Στην Φονσέκα, η Χάκμαν και τώρα η Ρίξ. Η Αμπράμο, η Λέστερ με όλο την ομάδα των Ladies μπροστά από το κέντρο για να βοηθήσουν στο οργανωτικό κομμάτι. Η πιεσική της Ιωάννου θα αποφέρει κέρδος, ένα πλάγιο για την ομάδα των Ladies. Η Ρίξ. Πάσα στην Φρίτα, μέσα στην περιοχή. Πρώτη σκόρα του πρωταθλήματος. Γύρισε παράλληλα, δεν καταφέρει η Χμήροβα. Ούτε όμως και η Αχιλλέως. Τέλος πρώτου ημιχρόνου στο δημοτικό γήπεδο Λατσιών. Λευκοθέα Λατσιών, Απόλλων Ladies 0-3. Βλέπουμε την τελευταία φάση του μάτς. Του πρώτου ημιχρόνου, με συγχωρείτε. Και πώς πλησίασε σε τέταρτο γκολ η ομάδα των Ladies. Θυμίζουμε στο 13ο λεπτό με αυτό γκολ της Γεωργίου είχαμε το 0-1, βλέπετε εδώ. 10 λεπτά περίπου μετά είχαμε το 0-2 με την Φονσέκα. Το λάθος της αμήνας. Φονσέκα έδωσε θέση που έπρεπε και εκμεταλλεύτηκε το λάθος, είπε ευχαριστώ και σημείωσε το γκολ. Και ένας πολύ ωραίος συνδυασμός έβγαλε την Φρίτα και τα τέτ με την Αχιλλέως για το 0-3, που είναι και το αποτέλεσμα ημιχρόνου. Θυμίζουμε στο σύνολο 0-6 για τις Ladies, βάζοντας μέσα και το σκορ του πρώτου αγώνα. Τεράστιο προβάδισμα, σφίχτα καλιάζει την πρόκριση στην επόμενη φάση η φιλοξενούμενη ομάδα. Αριστικά του ημιχρόνου, 1-5 οι τελικές προσπάθειες. Επιβεβαιωθήκαν τα προγνωστικά στο πρώτο μέρος. Η ομάδα των Ladies
ήταν η καλύτερη ομάδα και πριν από την έναρξη του παιχνιδιού. Με τα τρία γκολ που πέτυχε, έχει σφραγίσει την πρόκριση της στην επόμενη φάση. Όσον αφορά τώρα τις αλλαγές, Ανδρέα, βλέπω την Κατερίνα Παναγιώτου να ετοιμάζεται από πλευράς Λευκοθέας Λατσινούμ για να περάσει στον αγωνιστικό χώρο. Στην αντίπερα όχθη έχει δοθεί οδηγία στις Παναγιώτου και Στρατίου να κάνουν πιο εντατικό ζέσταμα. Είναι τώρα πίσω από το κόρνερ, ωστόσο δεν θα περάσουν τώρα στον αγωνιστικό χώρο. Η οδηγία από τον πάγκο του Απόλλωνα είναι πως θα περάσει το πρώτο δεκάλεπτο στο δεύτερο ημίχρονο και θα γίνει η διπλή αυτή αλλαγή. Μάλιστα, κοντά στο 60, ναι. Πάει με, ας το πούμε, με το default ο προπονητής των Ladies. Του επιτρέπει και το σκορ να δοκιμάζει πράγματα. Είναι και λίγες επιλογές στον πάγκο. Θυμίζουμε είναι 4 μόλις παίχτρες σε μια αναπληρωματική τερματοφύλακας. Απ' την άλλη, θα έχει ενδιαφέρον να δούμε ποια αποχωρεί από... Ναι, νομίζω ότι είναι η ΟΠΟΚ που έμεινε στα αποδυτηριά. Ναι, θα συμφωνήσω γιατί δεν είναι στο γήπεδο. Και έτσι, δεύτερη αλλαγή για τον Ιωάννη Ασπράκη στον αγώνα σήμερα. Είχε προηγηθεί αυτή της Βασιλείου που πέρασε στην θέση της Ξένιας Γεωργίου. Ο Πόγκ λοιπόν που είχε και ένα τραυματισμό στο πρώτο μέρος να μένει στα αποδυτήρια. Θυμίζουμε με τις λευκές εμφανίσεις είναι οι Ladies που επιτίθεται από αριστερά προς τα δεξιά όπως κοιτάτε την οθόνη. Με τις μόβ εμφανίσεις είναι η Λευκοθέα Λατσιών που επιτίθεται από δεξιά προς τα αριστερά. Σκορ πρώτου ημιχρόνου 0-3 με τις Γεωργίου. Αυτό γκολ Ξένια Γεωργίου. Φοντσέκα και Φρίτα να σημειώνουν τα άλλα δύο για το 0-3. Βλέπω την Χαραλάπους να πηγαίνει στο κέντρο άμυνας της Λευκοθέας. Ήρθε η Μιχαήλ που είναι τώρα με την μπάλα στο αριστερό άκρο. Η Ογκατζή στην κορυφή. Η Ανόκη παίζει πίσω από αυτήν σε ρόλο δεκαριού. Η Κατερίνα Παναγιώτου που πέρασε στον αγωνιστικό χώρο παίζει στο δεξί άκρο της επίθεσης. Ενώ η Πιερή που είχε το ρόλο του δεκαριού πήγε πιο πίσω στη μεσαία γραμμή, σε εσωτερική μέσος, πλάι στην Άντρια Μιχαήλ. Αυτές είναι οι εσωτερικές αλλαγές που κάνει μετά την εξωτερική, την δεύτερη, ο Ιωάννης Ασπράκης. Σε ό,τι αφορά στις Ladies, συνεχίζουν με τον ίδιο τρόπο, με την Άντερσον στο τέρμα. Λέστερ και Ρίξ, ο κεντρικό αμυντικό δίδυμο. Στο δεξί άκρο της άμυνας είναι η Ματίλτα Μπράμο. Στο αριστερό κινείται η Ιωάννου. Η Γιάννου και η Χάκμαν είναι μεσαία γραμμή σε ρόλο εσωτερικών χαφ. Να δούμε όμως την Φρίτα που φεύγει σε πλεονεκτική θέση στο τέτατέτ. Γυρίζει πλάγια η Φονσέκα, κάνει το 0-4. Με συγχωρείτε, είναι η Μαριλένα Γεωργίου που θα κάνει το 0-4 για τις Ladies. Παραλαμβάνουμε, η Μαριλένα Γεωργίου. Βλέπω ξανά την προσπάθεια της Φρίτα που μπήκε από πλάγια μεν, είδε την Γεωργίου να ανεβαίνει και να παίρνει την πάσα πάρε βάλε, όπως ήθιστε να λέμε. Και από πολύ κοντά, ανενόχλητη να μην λαθεύει, ήταν. Βεβαίως η Αχιλλέως όμως από τέτοια θέση και σε τέτοιο τετατέτ οι πιθανότητες είναι με τον επιτιθέμενο. Γεωργίου λοιπόν και αυτή προσθέτει το όνομά της στον πίνακα των σκόρερ. Συνεχίζοντας στο πώς αγωνίζονται οι Ladies, η Γιάννου, είπαμε, και με την Χάκμαν είναι στη μεσαία γραμμή, πιο μπροστά του Σιχμίροβα, ακόμη πιο μπροστά στην κορυφή της επίθεσης παίζει συχνά η Φονσέκα και βλέπω να αλλάζει αυτό στο δεύτερο ημίχρονο, θα το πούμε στην συνέχεια. Η Γεωργίου στο αριστερό άκρο της επίθεσης που σημείωσε και βεβαίως και τον γκολ. Υπάρχει τραυματισμός και μικρή διακοπή στο παιχνίδι μας. Χαραλάμπους είναι στο έδαφος. Βλέπω πως τραυματίστηκε.
κοιτώντας περισσότερη άνηση τώρα το πλάνο από τη στιγμή που υπάρχει διακοπή, η Φρίτα επέστρεψε στην κορυφή, στην ουσία παίζει δεξιά η Φονσέκα, παραμένει η Γεωργίου αριστερά και πίσω από την Φρίτα είναι η Χμίροβα. Είχε κάνει μια εσωτερική αλλαγή ο Ντέιβιντ Τακ κατά τη διάρκεια του πρώτου ημιχρόνου, βγάζοντας το άκρο το αριστερό την Φρίτα. Χαραλάμπους σηκώνεται χωλένοντας μερικώς, αλλά μάλλον θα είναι εντάξει να συνεχίσει, θα ξέρουμε περισσότερα στη συνέχεια. Είναι κοντά ο Ανδρέας Ψάλτης και μας ενημερώνει σχετικά. Γόνατο είναι το πρόβλημα, δεξιά. Είναι στο γόνατο το πρόβλημα που αντιμετωπίζει η παίχτρια της Λευκοθέας, που είχε και αποχώρηση λόγω σπουδών μέσα στον Δεκέμβριο και περιμένουμε τα νεότερα βεβαίως, εάν θα προχωρήσει σε ενίσχυση η ομάδα. Η Λιάννα Βουζινού ήταν η παίχτρια που αποχώρησε, επαναλαμβάνουμε, λόγω σπουδών. Πάσα τώρα και θα ανέβει η Παναγιώτου, η πάσα μέσα στην Ανόκιε. Η Άντερσον πήγε να μαζέψει, μπάλα βρήκε στο σώμα της και κατέληξε σε out. Φωνές από τον Τσάκο ότι αυτό ήταν πολύ εύκολο, δέχτηκαν δηλαδή εύκολα πίεση και την ευκαιρία. Βλέπουμε ξανά την φάση με την Ανόκιε. Δοκιμάζει από την κλειστή να νικήσει, κλειστή γωνία δηλαδή, να νικήσει την Άντερσον. Και η Γιωργατζή είναι έτοιμη για την εκτέλεση του κόρνερ. Με παίχτρια λιγότεροι συνεχίζουν οι της Λευκοθέας, αναμένοντας τα νεότερα για την Χαραλάμπους. Παρά τώρα σε πλάγιο για τις Ladies βεβαίως. Ιωάννου ψάχνει το στήριγμα, το οποίο βρίσκει στην Φρίτα, αυτή είναι στην Χμίροβα. Στην Γεωργίου, με συγχωρείτε. Ιωάννου. Η Λέστερ στην Αμπράμο. Κόβει προς τα μέσα. Η Γιάννου όμως δυσκολεύτηκε. Στη συνέχεια η πάσα της Ακμαγκ θα καταλήξει σε πλάγιο για την ομάδα της Λευκοθέας. Με την Βασιλείου να είναι έτοιμη να το εκτελέσει. Γιωργατζή χαρεβάζει ανάμεσα σε πολλές. Η Αμπράμο θα παραχωρήσει νέο πλάγιο για την ομάδα της Λευκοθέας. Λοιπόν, Ανδρέα, να σε ακούσουμε αν αλλάζει κάτι στους πάγκους. Αντιλαμβάνομαι το τέταρτο γκολ δεν έγινε δεχτό όπως έγιναν δεχτά τα προηγούμενα σε ό,τι αφορά αντιδράσεις, αλλά έχει τη σημασία τον δόθηκε κάποια οδηγία ή κάτι παραπάνω από τους δύο πάγκους. Για την ώρα, όσον αφορά τουλάχιστον για την γηπεδούχο ομάδα, δεν έχει δοθεί κάποια συγκεκριμένη οδηγία. Ο κ. Ασπράκης βλέπει τις προσπάθειες των παίκτων του. Χειροκρότησε προηγουμένως την προσπάθεια της Ανόκιε, της Ολίβια Ανόκιε. Ουσιαστικά ήταν η πρώτη μεγάλη ευκαιρία στο δεύτερο ημίχρονο για την ομάδα της Λευκοθέας. Περισσότερα χειροκροτήματα και πολλά μπράβο από τον προπονητή των Ladies, τον κύριο Τάκ, ο οποίος όπως και στο πρώτο ημίχρονο συνεχίζει να είναι ικανοποιημένος από την προσπάθεια της ομάδας του. Ετοιμάζει και αλλαγή ο coach της Λευκοθέας, ενώ η Χαραλάμπους είναι στον αγωνιστικό χώρο και δείχνει να είναι εντάξει. Η Γιάννου για να περάσει την πασά, η Χμίροβα έβαλε το σώμα σωστά και πήρε μπάλα, η Φονσέκα πήγε να ξεγελάσει την Αχιλλέως, ωστόσο το σουτ της κατέληξε στο έξω μέρος των δικτύων. Θα έχουμε αλλαγή, να πάμε στον Ανδρέα. Ναι, Ανδρέα, να πούμε πως δεν θα συνεχίσει τελικά η Χαραλάμπους Χαρά και θα περάσει στην θέση της η Γιαννή. Μαρία Γιαννή, λοιπόν, στον αγωνιστικό χώρο προφανώς δεν θέλει να ρισκάρει κάτι χειρότερο. Ναι, η αλήθεια ότι αποχωρεί κάπως
Φαίνεται να μην πατά καλά το πόδι της. Η Χαραλάμπους πηγαίνοντας προς τα αποδυτήρια. Μάλιστα. Τρίτη αλλαγή και στην ουσία όχι, δεν ολοκληρώνει καθώς υπάρχει ακόμη παράθυρο. Γύρισμα τώρα της Χμύροβα, πέφτει και μαζεύει η Αχιλλέος. Υπάρχει το παράθυρο γιατί δικαιούνται σε τρία διαφορετικά break να κάνουν αλλαγή οι δύο προπονητές, με εξαίρεση βεβαίως το ημίχρονο. Δεν μετράει στις τρεις ευκαιρίες που έχω, συνεπώς δικαιούνται ακόμη μια διακοπή για αλλαγή. Ένα σου τη Χμύροβα μαζεύει Αχιλλέος στο μεταξύ. Ακόμη διακοπή και δύο αλλαγές ο coach της Λευκοθέας. Ενώ είμαστε σε αναμονή σε πολύ λίγο για τις δύο αλλαγές που μας προανήγγειλες, Ανδρέα, για την ομάδα των Ladies. Μάλιστα. Παίρνουν τις τελευταίες οδηγίες και αυτές. Και να δούμε αν έχει αλλάξει κάτι σε ό,τι αφορά στον τρόπο που παίζει η ομάδα της Λευκοθέας. Αχιλλέως. Η Γιάννου. Η Λέστερ. Η Ποπίσιεν. Χμύροβα από πλάγια θέση. Έχει όμως υψωμένο σημαίακι, είναι σε αντικανονική. Ενώ θα ξεκουράσει τη Γιάννου και ρίξει, αν άκουσα σωστά, ο Τακ. Βλέπουμε και το offside που υποδείχθηκε η Χμύροβα. Ανδρέας, ακούμε. Ναι, η Ρίξ και Γιάννου. Η Γιάννου θα περάσουν εκτός αγωνιστικού χώρου για να πάρουν τις θέσεις τους η Παναγιώτου και η Εστρατίου. Μάλιστα, να δούμε τι εσωτερικές αλλαγές θα προκύψουν. Η Παναγιώτου βεβαίως θα παίξει τη θέση της Γιάννου, εκεί είναι η φυσική της θέση, εσωτερική μέσος. Με περισσότερο ανασταλτικά καθήκοντα. Βλέπω την Αμπράμον έρχεται στο κέντρο άμυνας για την Ladies, εκεί που έπαιζε δηλαδή η Ρίξ, και πάει στο δεξί άκρο της άμυνας, η παίχτρια που μόλις πέρασε, η Ευστρατίου. Αλλαγές αυτές στο 57ο λεπτό. Λοιπόν, και συνέχεια στο παιχνίδι μας με την εκτέλεση του. Ένα μικρό θεματάκι με τον εξοπλισμό. Των διαιτητών και θα έχουμε πανέραξη του μάτς. Οι παίκτρες των Ladies πήραν τη θέση που προαναφέραμε. Πάει στο κέντρο άμυνας η Αμπράμο, πλάι στην Λέστερ. Μένει στο αριστερό άκρο Ιωάννου. Στο δεξί πλέον άκρο της άμυνας παίζει Ευστρατίου. Η Παναγιώτου αντικατέστησε την Γιάννου στη μεσαία γραμμή. Ανόκιε. Την πάσα στην Γιωργατζή. Αυτή είναι στο μαρκάρισμα της Λέστερ, η οποία θα την προλάβει και η Άντερσον θα δώσει ύψος, η μπάλα όμως περνάει εκτός αγωνιστικού χώρου. Και εκτός γηπέδου για να ακριβολογούμε. Κυριακή Βασιλείου στο πλάγιο για τις παίκτριες της Λευκοθέας. Ψάχνει το στήριγμα, δίνει στη Μιχαήλ. Βασιλείου. Αλλά κατέληξε στην Αμπράμο. Στρατίου. Παναγιώτου κερδίζει το φάουλ από την Ανόγκη. Χάκμαν. Σε θέση offside θα συλληφθεί η Γιωργατζή. Το οποίο θα εκτελέσει η Αμπράμο για τη συνέχεια στο παιχνίδι μας. Το 59ο λεπτό. Εδώ βλέπουμε το γιατί. Παναγιώτου.
Ωραία πάσα προς την Φρίτα, θα τρέξει Αγιλέο όμως και θα την προλάβει. Έγκαιρη επέμβαση εδώ από την τερματοφύλακα της Λευκοθέας, που τώρα ψάχνει το στήριγμα για να δώσει την μπάλα. Προτιμήσει το μακρινό γέμισμα, εκεί που βρίσκονται Λέστερ και Αμπράμο, που με την ησυχία τους θα κατεβάσουν και θα γυρίσουν την μπάλα στην Άντερσον για να ξεκινήσει οργανωμένο παιχνίδι από πίσω η ομάδα των Ladies. Χάκμαν. Χμύροβα. Στο άλλο παιχνίδι για τα προημιτελικά η πάσα τώρα στην Φρίτα που μπαίνει μπροστά σε τέτα τέτ, θα νικήσει και αυτή τη φορά για το 0-5 στο 60 λεπτό για τις Ladies. Δεύτερο γκολ σήμερα για την Φρίτα. Το 0-5 λοιπόν στο 60 λεπτό από την πρώτη σκόρερ του πρωταθλήματος. Εδώ η πάσα προς την Φρίτα. Πήρε τον χρόνο της και πλάσαρε ιδανικά την Αχιλλέως. Εδώ το κατέβασμα της Φρίτα, αποδοχή της μπάλας θα προτιμάτε και το πλασέ που νίκησε την Αχιλλέως. Λοιπόν, Ανδρέα, αλλάζει κάτι στο άλλο παιχνίδι για τα προημιτελικά? Αυτό ξεκίνησα να λέω και μας διάκοψε η Φρίτα. Όχι, είναι στο 2-2 το άλλο παιχνίδι. Σκορ το οποίο διαμορφώθηκε στο πρώτο ημίχρονο. Ουσιαστικά ισοφάρισε η Νέα Σαλαμίνα πριν το τέλος του πρώτου ημίχρονου. Εδώ η Ανόγκη θα κλέψει από την Αμπράμο. Η Άντερσον θα καταλάβει τη σκέψη και θα καταλάβει τον κίνδυνο μάλλον και θα διώξει σε πλάγιο. Σκορ που δίνει την πρόκριση στη Νέα Σαλαμίνα βεβαίως με 5-4, αφού το σκορ του πρώτου αγώνα ήταν 3-2. Βλέπουμε εδώ την φάση και το πώς η Άντερσον έσωσε την εστία της από παραβίαση. Ανόκιε, Χάκμαν, Μιχαήλ. Μπάλα τώρα σε πλάγιο για τη Λευκοθέα. Σέντρα στην περιοχή, η μπάλα θα πάει στη Γιωργατζή, θα γυρίσει με τη μία. Ήταν όμως εκτός ισορροπίας, ουθήσετε να λέμε, και δεν είχε την ευκαιρία να κάνει το τελείωμα που θα ήθελε. Μπάλα out για την ομάδα των Ladies. Ναι, την Άντερσον να δίνει στην Λέστερ. Ψάχνει το στήριγμα η Χάκμαν, δεν πήγε μπάλα προς το μέρος της. Θα βάλει την πίεση όμως και θα κλέψει την μπάλα. Και πάει Ιωάννου για την εκτέλεση αυτού του πλαγίου. Παναγιώτου στην Φονσέκα. Μπαίνει στην περιοχή Φονσέκα, υπάρχει όμως υψωμένο σημειάκι. Του Μάζου θα δώσει συνέχεια. Ανόκιε κατεβάζει στην Γιωργατζή, θα πάρει την μπάλα αυτή, θα δώσει την πάσα στην Μιχαήλ. Την μπάλα καταλήγει τελικά στην Ιωάννου που θα δώσει, θα παραχωρήσει μάλλον πλάγιο για τη Λευκοθέα. Ένα μικρό θέμα με τον εξοπλισμό των διαιτητών και κυρία να πάμε για ακόμα μια πόρτα στον Ανδρέα Ψάλτη και το τι γίνεται στους δύο πάγκους διαφορά οδηγίες. Ανδρέας, ακούμε. Αν και δέχτηκε δύο γκολ η ομάδα της Λευκοθέας το δεύτερο ημίχρονο, εν τούτης απειλήσε περισσότερο σε σχέση με το πρώτο, κυρίως από δεξιά,
είτε οι επιθετικές προσπάθειες των γηπεδούχων με την Ανόκιε και μια ευκαιρία με την Γιώργαντζή που προσπάθησε μεσούς στην κίνηση να απειλήσει την Άντερσον. Η αλήθεια είναι ότι έχει πάρει κάποια μέτρα στον αγωνιστικό χώρο η Λευκοθέα. Εντάξει, είναι το σκορ τέτοιο που έχει πέσει κάπως ο ρυθμός, τουλάχιστον από τις φιλοξενούμενες. Ναι, περισσότερο διαχείριση πλέον. Ακριβώς. Σε καθεστώ διαχείρισης οι Ladies βρίσκουν όμως και αυτές τις προϋποθέσεις και ευκαιρίες τους. Πολύ πιο επιθετική, συμφωνώ. Στη σύγκριση με το πρώτο μέρος πάντα η Λευκοθέα μπορεί όμως και να είναι και επακόλουθο αυτού του καθεστώς διαχείρισης που κάνει η ομάδα των Ladies. Πάσα τώρα στην Χμήροβα. Η Φονσέκα θα τρέξει και θα πάρει τελικά. Φονσέκα. Η Φρίντα πάει να βγάλει πάσα μπροστά. Παίρνει και πάλι Φρίντα στα όρια της περιοχής. Μπαίνει μέσα, δοκιμάζει το σουτ. Βγήκε η άμυνα από Γιωργατζή. Επιμένουν όμως οι Ladies. Το σουτ τώρα από την Ιωάννου. Μπαλά έξω. Στο 26ο λεπτό όλα αυτά. Βλέπουμε εδώ την τελευταία προσπάθεια. Το σουτ της Ιωάννου. Πέρασε έξω. Δίπλα μάλλον από το κάθετο δοκάρι το δεξί της Αχιλλέως. Προτιμάει να δώσει πάσα κοντινή στην Μιχαήλ, την Άντρια Μιχαήλ, για να ξεκινήσει αυτή την οργάνωση του παιχνιδιού. Η πίεση της Χμήροβα θα αποφέρει γαρπούς καθώς θα κερδίσει την μπάλα και πάλι Χμήροβα. Η Φρίντα είναι στην περιοχή, βγαίνει η πάσα. Καλή άμυνα η Τουμάζου. Βάλα τώρα πιο μπροστά στην προς την Ανόκιε, η οποία θα κάνει φάουλ στην Ιωάννου. Δεν υπάρχει παράβαση. Η Ανόκιε στη Γιωργατζή. Γιωργατζή ελευθερώνεται με τρίπλα. Θα θέλει να κρατήσει μπάλα. Ψάχνει το στήριγμα και δίνει μέσα στην περιοχή. Υπάρχει όμως υψωμένο σημαίακι. Θα σε αντέτει την κανονική θέση. Υπκερή. Η Ιωάννου παραμένει στο έδαφος. Εδώ βλέπουμε την φάση νωρίτερα που υποδείχθηκε σε θέση offside η Υπκερή. Η φάση νωρίτερα που ζήτησε φάουλ η Ιωάννου, η οποία παραμένει στο έδαφος. Δέχεται τις πρώτες βοήθειες και μυθικρή διακοπή στο παιχνίδι μας. Στην πλάτη είναι το πρόβλημα, όπως διαφαίνεται και όπως με ενημερώνει ο Ανδρέας Ψάρτης που είναι κοντά στην φάση. Το συνολικό σκορ 0-8 και βεβαίως σίγουρη την ομάδα που θα προκριθεί στην επόμενη φάση, εκεί που θα συναντήσει, όπως είπαμε και νωρίτερα, την Λακατάμια και τον Άρη που πέρασαν ανεφαγώνα και το και ομάδα θα προκριθεί από το άλλο παιχνίδι. Νέα Σαλαμίνα, Ομόνια. Το πρώτος αγώνας ήταν 3-2. Το σκορ τώρα είναι στο 2-2 με 5-4. Το σκορ ως έχει, τουλάχιστον μέχρι την τελευταία ενημέρωση που είχαμε, να προκρίνεται η Νέα Σαλαμίνα αναγέννηση πύργου. Εντάξει, η Ιωάννου επιστρέφει στο παιχνίδι. Ανεβάζει τώρα η Φονσέκα. Ψάξει την Φρίντα, αλλάζουν πολύ ωραία οι δυο τους. Φονσέκα για την παραπάνω πάσα, λίγο μπέρδεμα εκεί στην περιοχή. Φρίντα πάει να το εκμεταλλευτεί, έρχεται από κοντά. Θα σώσει την μπάλα στην γραμμή, όχι τελικά. Πέρασε την τελική γραμμή η μπάλα και το γκολ θα μετρήσει για το 0-6 για τις Ladies. Το replay θα μας διαφωτίσει βεβαίως και για το πώς ακριβώς έγινε η φάση. Εδώ το 2-1, μεταξύ, 1-2 με συγχωρείτε, μεταξύ Φρίτα και Φονσέκα. Φονσέκα παίρνει ξανά στην Φρίτα, αυτή βγάζει την πάσα στο δεύτερο δοκάρι και από πολύ κοντά η Γεωργίου σημειώνει το δεύτερο της γκολ σήμερα και το έκτο της ομάδας της.
Εδώ και ακόμη ένα replay για την φάση ξεκάθαρα μπαλαστό πλεχτό. Απολύτως διαφωτιστικό το replay και ευχαριστώ τους συναδέλφους στο VAR και στις κάμερες. Και τώρα στο παιχνίδι μας με το 0-6 προφανώς να εν μέρη δείχνει ποια ομάδα ήταν καλύτερη στο μάτς, αλλά 3 γκολ στο δεύτερο ημίχρονο είναι όχι τόσο αντιπροσωπευτικό της εικόνας που έβγαλε η Λευκοθέα, μπορούμε να το πούμε αυτόν τον τρόπο. Το πρώτο ήταν κυρία Χιλέτης, προηγήθηκε με 0-3, ήθελε το 0-4 και κάπου εκεί έριξε στροφές, διαχειρίζεται πλέον το σκορ. Όμως αυτή η διαχείριση της επιτρέπει να βρίσκει προϋποθέσεις και ευκαιρίες. Αμπράμο. Προϋποθέσεις και ευκαιρίες είναι κάτι της προσπάθειας που κάνει και η Λευκοθέα να βγει μπροστά βεβαίως. Για να σημειώσει και αυτή η γκολ. Παναγιώτου. Αμπράμο. Πάσα προς την Ιωάννου, δεν πέρασε. Σαμάρισαν τη Λευκοθέας. Τρέχει τώρα στο άκρο η Χαρικλία Κώστα. Δίνει στην Ανόκιε. Την κοιτάζει προς την περιοχή για στήριγμα. Η Μιχαήλ θα αφήσει για την Παναγιώτου. Παλεύει αυτή με την Χμήροβα. Ανόκιε θα πατήσει την Παναγιώτου. Η Μιχαήλ. Μιχαήλ στη σέντρα. Κεφαλιά δεν θα γίνει. Η Γιωργάτζη περίμενε, αλλά η μπάλα δεν φτάσε ποτέ σε αυτήν. Χμήροβα. Τρέχει η Μιχαήλ και βάζει την άμυνα. Η μπάλα θα καταλήξουμε στην Φοντσέκα. Κύριε Γιωργάτζη να βγάλει πίεση. Δεν τα καταφέρει όμως. Η Χάκμαν θα πάρει την μπάλα. Θα δώσει την Αμπράμο για να ηρεμήσει το παιχνίδι και να ανεβάσει η Ιταλίδα προς απάνω. Η Ιωάννου έψαξε την Φρίτα όμως, αλλά πέρασε εκτός. Ανδρέα, να σε ακούσουμε για το πώς υποδέχθηκαν το έκτο γκολ. Αντιλαμβάνομαι καμιά διαφοροποίηση από τα προηγούμενα, αλλά σίγουρα θα είχε ενδιαφέρον αν θα υπάρξει κάποια αλλαγή στο πορεία. Για τις Ladies είναι λίγες επιλογές για την ομάδα της Λευκοθέας. Ξεκινώντας από τους φιλοξενούμενους, ο κύριος Στακ έδωσε πολλά συγχαρητήρια στην Μαριλένα την Γεωργίου για το δεύτερο της γκολ. Γενικά καθ' όλη την διάρκεια του παιχνιδιού έδειχνε να είναι πολύ ευχαριστημένος από την απόδοση της στο παιχνίδι, γι' αυτό και την χειροκρότησε με το που είδε την μπάλα να πηγαίνει στα δίχτυα. Από την άλλη, είχαμε και χειροκροτήματα στην Αντίπερα Έρθρη και στην Λευκοθέα, γιατί παρόλο που ουσιαστικά έχει κρυθεί το παιχνίδι από το πρώτο ημίχρονο, βλέπει τις παίκτριες του ο κύριος Ασπράκης να προσπαθούν και να είναι καλύτερες στο δεύτερο ημίχρονο σε σχέση πάντα με το πρώτο. Κυκλοφορούν καλύτερα την μπάλα, έφτιαξαν και 2-3 ευκαιρίες μπροστά στην εστία της Άντερσον. Γενικά η εικόνα της Λευκοθέας του δεύτερου ημίχρονου είναι πολύ καλύτερη από το πρώτο. Συμφωνείς δηλαδή με αυτό που είπαμε, ότι δεν είναι ακριβώς αντιπροσωπευτικό το σκορ του δεύτερου ημιχρόνου μέχρι είναι τώρα. Είναι αλήθεια ότι έφτιαξαν ευκαιρίες και προϋποθέσεις. Ναι, κάποιες εξ αυτών μπορούμε να πούμε πως ήταν και ξεκάθαρες. Πότε η Άντερσον, πότε οι σωστές αμυντικές παρεμβάσεις των Ladies δεν τους επέτρεψαν να πετύχουν τουλάχιστον έναν γκολ. Απ' την άλλη, ο Τακ, επειδή τον άκουσα μια-δυο στιγμές, μην δώσετε τίποτα. Εννοούσε ευκαιρίες και προϋποθέσεις και χώρο στις αντίπαλες. Τις θέλει. Σε καλό, τέλος πάντων, σε γρήγορση, όπως επισωστείς, όλα τα λεπτά, γιατί
δεν τελειώνει σήμερα το πρωτάθλημα, ούτε βεβαίως και το κύπελο, που είναι ο θεσμός που αφορά. Λοιπόν, ένα λάθος εδώ λίγο έλειψε να κοστίσει, αν όχι όμως βιάστηκε και έκανε σούτ από μακριά. Και έτσι πέρασε ανώδυνα αυτή η φάση, συσσαγωγικά πάντα. Η Φρίτα εδώ πάει να βάλει πίεση. Η πάσα τώρα στην Ανόκιε, οποία είναι σε θέση offside. Στο 75ο λεπτό του παιχνιδιού. Το 0-6 το σκορ, στο σύνολο 0-9 βάζοντας και το σκορ του πρώτου αγώνα. Πάμε και νωρίτερα η συνέχεια σε ό,τι αφορά στο ποδόσφαιρο γυναικών δίνεται με πρωτάθλημα την επόμενη Κυριακή, με την Λευκοθέα να υποδέχεται την Κεροσκήπου. Στην περιοχή στο μεταξύ η Φρίτα προσπαθεί να ελευθερωθεί, δίνει την πάσα στην Χμήροα, είναι σε θέση offside. Λέγαμε λοιπόν για το πρόγραμμα της επόμενης αγωνιστικής. Η Λευκοθέα θα υποδεχτεί την Γεροσκήπου, ενώ οι Ladies αντιμετωπίζουν εκτός έδρας τον Άρη, την μοναδική ομάδα που δεν κέρδισαν φέτος. Ήταν ισόπαλο εκείνο το παιχνίδι και τις έριξε και σωστά από την πρώτη θέση, θέση στην οποία παρέμειναν μέχρι το παιχνίδι με την Νέα Σαλαμίνα, την οποία κέρδισαν και πέρασαν στην πρώτη θέση. Η προσπάθεια η νέα της Λευκοθέας και πάλι από δεξιά με την Παναγιώτου κερδίζει το κόρνερ. Εδώ κάποιες συστάσεις από τη διαιτητή, κάποιες προφανώς παρεξηγήσει που είχαν νωρίτερα. Βλέπω την Μιχαήλ, την Άντρια Μιχαήλ και την Φονσέκα να ήταν κοντά στη Χρήστο Γεωργίου, την διαιτητή της αναμέτρησης. Και μετά στις συστάσεις, τώρα για συνέχεια στο παιχνίδι. Με την Ανόκιε να είναι πίσω από την μπάλα για την εκτέλεση αυτού του κόρνερ. Εκτελείται, πάει στο δεύτερο δοκάρι, εκείνη η Γιώργα Τζή. Κάνει την προσπίση και κάνει το σουτ, την μπάλα πάνω από το οριζόντιο δοκάρι. Δεν ήταν κακό, ήταν όμως άστοχο. Θα έχουμε και αλλαγή για τις ladies. Πάμε στον Ανδρέα να μας ενημερώσει για την αλλαγή. Ναι, αποχωρεί η Φρίτα από τον αγωνιστικό χώρο για να πάρει την θέση της η Αθηνά η Κογιά. Αυτή είναι η κίνηση από τις ladies. Ενώ αλλαγή θα έχουμε και για την Λευκοθέα. Θα αποχωρήσει η Ανόκιε με τον αριθμό 33 για να πάρει την θέση της η Bedford με τον αριθμό 67. Μάλιστα, η Bedford στο παιχνίδι. Οι αλλαγές αυτές που γίνονται τώρα στο 28 λεπτό. Η Κολιάς, είπαμε και νωρίτερα, στη θέση της Φρίτα. Την ξεκουράζει την πρώτη του σκόρερ. Ο David Tuck έκανε σήμερα τη δουλειά της και με το παραπάνω. Βασική επιθετικός της εθνικής μας ομάδας, καθώς είναι πολλά χρόνια στην Κύπρο, η Κριστίνα Φρίτα. Αβράμο στην Λέστερ. Βλέπω την Φονσέκα για τις ladies να πηγαίνει στην κορυφή της επίθεσης. Κολιάς στο δεξί άκρο της επίθεσης. Μέχρι και για την άμυνα που έβγαλε τώρα η Ιωάννου λέει μπράβο David Tuck, και στο σημείο που είμαστε και με το σκορός έχει. Περιτικός από τις παιχτριές του. Παρότι το παιχνίδι είναι στα τελευταία του στάδια και σε θέμα νίκης και πρόκρισης να είναι κρυμμένο εδώ και ώρα.
Εκδεριστεί για το πλάγιο για την Λευκοθέα. Θα κλέψει η Γεωργίου. Φονσέκα προσπάθησε να κρατήσει, δεν τα κατάφερε. Επιμείνουν οι παίχτριες της Λευκοθέας. Η Μπέτφορτ στο μεταξύ αγωνίζεται στην κορυφή. Στρατίου έψαξε τη βαθιά παλιά για συμπαίχτρια. Δεν τα κατάφερε να βρει και να κάνει στην ουσία αυτό που ήθελε. Ήταν όλες αρκετά πίσω. Αντιμετωπίζει ένα πρόβλημα και είναι στο έδαφος. Παίχτρια της Λευκοθέας. Θα δέχτη τις πρώτες βοήθειες. Έχουμε διακοπή στο παιχνίδι. Χάρη Κλιακός θα είναι αυτή που αντιμετωπίζει το πρόβλημα. Να πούμε πως ολοκλήρωσαν τις αλλαγές τους και οι δύο ομάδες βεβαίως. Δεν υπάρχει δηλαδή διαθέσιμη αλλαγή, διακοπή εννοώ, και για τις ομάδα της Λευκοθέας. Βλέπουμε και τα γκολ ξεκινώντας από το αυτό γκολ στο πρώτο μέρος της Γεωργίου, στο 13 συγκεκριμένα. Στο 23ο λεπτό το 0-2 από την Φονσέκα. Στο 30 η Φρίντα έκανε το 0-3. Στη συνέχεια έδωσε την πάσα παρεβάλλε στην Γεωργίου για το 0-4. Φρίντα εδώ βάζει το δεύτερο προσωπικό στο 0-5 στο 60 λεπτό. Και η Γεωργίου πήρε την πάσα από την Φρίτα και πάλι για το 0-6 στο 61 λεπτό. Αν αρχίσε και το παιχνίδι μας, Παναγιώτου θα κατεβάσει για την Λέστερ. Η Λέστερ θα κάνει όμως λάθος πάσα εδώ. Η Μιχαήλ Μιχαήλ ανεβαίνει και φάουλ για την ομάδα της Λευκοθέας. Έκαμε νωρίτερα και για το πρόγραμμα της επόμενης αγωνιστής. Πάμε να μας το πει συνοπτικά ο Ανδρέας Ψάλτης και βέβαιος το παιχνίδι θα είναι τηλεοπτικό την επόμενη Κυριακή. Ανδρέα, σας ακούμε. Λοιπόν, ο Απόλλων Λιμιών θα αντιμετωπίσει την Χρυσομυγιά, η Νέα Σαλαμίνα την Λακατάμια FC, η Λευκοθέα Λατσιών την Πάφο Γεροσκήπου, η Ομόνια τον Άρη, όπως είπες και εσύ προηγουμένως, και Απόλλων Ladies θα έχει κενό. Και ενώ λοιπόν για τις Ladies, με το παιχνίδι το που έρχεται, που θα έρθει κοντά σας μέσω της Ιταβίζιο με τη στήριξη της ΚΟΠ, θα είναι βεβαίως το παιχνίδι της Ομόνιας, Ανδρέα. Ναι, ακριβώς. Και εκεί πολύ σημαντικό παιχνίδι. Ενώ νέος τραυματισμός στο παιχνίδι. Σε ό,τι αφορά στο άλλο παιχνίδι, Ανδρέα, το σκορ είναι στο 2-2. Στο 2-2 με την πρόκληση να πηγαίνει, θυμίζουμε, στη Νέα Σαλαμίνα να γεννήσει πύργο. Με το σκορ ως έχει. Υπάρχει το ενδεχόμενο βεβαίως, αν σημειώσει γκολ η Ομόνια, να πάμε και σε παράταση στο άλλο παιχνίδι. Ο κανονισμός του εκτός έδρας γκολ ισχύει στις διοργανώσεις, στις εγχώριες. Ωστόσο, 3-2 το σκορ του πρώτου αγώνα. Το 2-3 θα στείλει το παιχνίδι σε ημίωρη παράταση. Ένας νέος μικρός τραυματισμός. Ευκαιρία και για μας δούμε τι περιλαμβάνει το υπόλοιπο μενού της μέρας, τα κανάλια της CitaVision. Serie A, Ιταλία δηλαδή, Βενέτσια Μίλαν από το CitaVision Sports 3. Και στις 3.30 επίσης από Serie A, το Ρίνο Φιωρεντίνα από το CitaVision Sports 3. FA Cup στη συνέχεια, το κύπελλο Αγγλίας δηλαδή,
Liverpool Shrewsbury Town στις 4, Tottenham Morecambe επίσης για το FA Cup στις 4, West Ham Leeds από το Citavision Sports 5, επίσης 4 για το FA Cup, Napoli Sampdoria Serie A στις 5.30 από το Citavision Sports 3. Είναι κάποιες από τις επιλογές σας για την συνέχεια της μέρας. Φίλε, παίζει με 10 η Λευκοθέα. Ειρήνη Μιχαήλ είναι στον αγωνιστικό χώρο, εκτός αυτού βεβαίως αντιμετωπίζει πρόβλημα και παίζει με παίχτρια λιγότερη η ομάδα της Λευκοθέας. Δημήτρη συνεχίζεται με την Λέστερ, κρατάει μπάλα και να δίνει στην Ευστρατείου Παναγιώτου. Ευστρατείου, η πάσα στην Χμήροβα είναι καλή, θα τρέξει Χμήροβα, θα δοκιμάσει απευθείας με δεύτερη προσπάθεια, μαζεύει την μπάλα για Χιλέος και το σούτ να έχει δύναμη. Χιλέος όμως με μικρή δυσκολία να μαζεύει την μπάλα. Εδώ ξανά το σούτ της Χμήροβα και για να ξαφνιάσει και να νικήσει με τη δύναμη την Αχιλλέως, η οποία σωστά ήταν σταθερή εδώ. Το φάουλ για την Λευκοθέα. Το παιχνίδι βεβαίως έχει κρυθεί εδώ και αρκετή ώρα. Συνεχίζει με 10, θυμίζουμε, η Λευκοθέα. Αβράμο πάει να ανέβει, κερδίζει το φάουλ για την Λευκοθέα. Ξεκινήσαμε να λέμε για το μενού της μέρας. Το παιχνίδι αυτό που φέρνει κοντά σας η Citavision με τη στήριξη της Κυπριακής Ομοσπονδίας Ποδοσφαίρου. Υπάρχει Πορτογαλικό πρωτάθλημα Μπενφίκα Πάσος Φερέιρα στις 8 από το Citavision Sports 7, Βερόνα Σαλεριτάρα Σερία στις 9 και 45, NBA στις 10.30 για τους μπασκετόφιλους Clippers Atlanta από το Citavision Sports 6 και βεβαίως επιλογές και αύριο Δόξα Πάφος από το Citavision Sports 1 στις 5 και Manchester United Aston Villa στις 9 και 55 για το FA Cup από το Citavision Sports 4. Κάποιες από τις επιλογές σας για σήμερα και αύριο από τα κανάλια της Citavision. Ευστρατείου στην Χάκμαν. Χάκμαν υποπίεση, κάνει τη λάθος πάσα προς την Γιωργατζή. Άντερσον Ευστρατείου στην Λέστερ στο 21 το λεπτό. Δύο λεπτά θα είναι ο χρόνος των καθυστερήσεων όπως με ενημερώνει ο Ανδρέας Ψάλτης. Λοιπόν, ακούσουμε τον συνάδελφο του Ανδρέα Ψάλτη για τι αλλάζει στο άλλο παιχνίδι και αν υπάρχει κάτι στα τελευταία λεπτά.
Να πούμε ότι η Νέα Σαλαμίνα προηγείται της Ομόνιας με 3-2 στο 82 τον γκολ της Νέας Σαλαμίνας από την Ροσέλο. Να πούμε επίσης ότι ο χρόνος καθυστέρησης θα είναι 2 λεπτά στο δικό μας το παιχνίδι. Μάλιστα, συνεπώς η Νέα Σαλαμίνα θα βρει Λαγατάμια, Άρη και βεβαίως τις Ladies στα ημιτελικά. Πάμε και νωρίτερα ότι συνεχίζεται με πρωτάθλημα το ποδόσφαιρο γυναικών στα μέρη μας. Εδώ πολύ ωραία πάσα της Παναγιώτου στην Χμήροβα, είναι όμως σε αντικανονική θέση. Στα βίντεο θα φέρει κοντά σας, παραλαμβάνουμε το παιχνίδι Ομόνια Άρης με τη στήριξη της ΚΟΠ σε μία εβδομάδα από σήμερα. Και νεότερα βεβαίως για το κύπελλο στην πορεία, για το πότε θα είναι η κλήρωση και οι αγώνες που θα είναι και πάλι διπλοί στα ημιτελικά. Στρατίου στην Παναγιώτου. Αμπράμο, τηρώντας το στήριγμα, δέχθηκε πίεση, κερδίζουν οι της Λευκοθέας. Η Μιχαήλ κοιτάει προς την περιοχή, κράτησε, δοκιμάσει τώρα την σέντρα, εκείνη η Γιωργατζή που κατεβάζει ανάμεσα σε δύο, έβγαλε άμυνα η Ευστρατίου και τελειώνει η φάση με την Παναγιώτου να ανεβάζει, ενώ μπήκαμε σε χρόνο καθυστερήσεων. Πάμε και νωρίτερα 2 τα λεπτά. Παναγιώτου στην Ευστρατίου. Χμήροβα. Στρατίου στην Λέστερ. Και αυτή πήγε να βρει την Παναγιώτου. Πασάρις δεν ήταν εκεί που θα έπρεπε. Ξεκάθαρα τα σημάδια κούρασης και για τις δύο ομάδες τα τελευταία λεπτά. Με αρκετούς τραυματισμούς και διακοπές στο παιχνίδι μας. Τρέχει η Παναγιώτου. Μπάλα θα στηθεί έξω από την περιοχή για φάουλ στην Παναγιώτου και κίτρινη κάρτα στην Άντρια Μιχαήλ για το φάουλ στην Παναγιώτου. Εδώ η φάση, το πάτημα της Μιχαήλ. Εδώ βλέπουμε το ξεκάθαρα το γιατί δέχτηκε την κίτρινη κάρτα. Παναγιώτου είναι εντάξει και συνεχίζει το παιχνίδι. Το φάουλ θα εκτελέσει μία εκ των Χμήροβα και Χάκμαν, που σε άλλο ένα στημένο είναι πίσω από την μπάλα στην τελευταία φάση πιθανότατα του παιχνιδιού. Χμήροβα τελικά δοκιμάζει για απευθείας. Ήταν εύκολο το έργο, η αλήθεια είναι, γιατί Αχιλλέως δεν είχε την μεγάλη δύναμη η μπάλα. Θα έχουμε συνέχεια, θα δώσει μάλλον συνέχεια με πάσα και τέλος του αγώνα. Στην επόμενη φάση στα ημιτελικά προκρίνεται η Apollo Ladies με τελικό σκορ, με συνολικό σκορ 9-0 και σκορ του σημερινού αγώνα 0-6. Ήταν καλύτερη η ομάδα των Ladies, διασφάλισε από το πρώτο μέρος ότι αυτή θα προκριθεί με 0-3, αλλά 3 γκολ στο δεύτερο απλώς αύξησαν τη νίκη της και ήταν καλύτερη σιτά σε σύγκριση με το πρώτο μέρος η ομάδα της Λευκοθέας. Αυτό δεν ήταν αρκετό για να αλλάξει τα δεδομένα σε ό,τι αφορά πρόκριση και βεβαίως την ομάδα που θα κέρδιζε σήμερα. Συνεπώς η ομάδα των Ladies θα βρει τον Άρη και την Λαγατάμια στην επόμενη φάση και κατά πάσα πιθανότητα τη Νέα Σαλαμίνα. Βλέπουμε τα γκολ της αναμέτρησης, το 0-1 με αυτό το γκολ της Γεωργίου στο 13ο λεπτό. Στο 23ο ένα λάθος στην άμυνα, η Φονσέκα από κοντά έκανε το 0-2. Στο 30ο η Φρίτα πήρε την πάσα από την Αμπράμο για το 0-3. Αυτό ήταν το σκορ του ημιχρόνου.